Ένα νέο πιλωτικό σύστημα εναλλακτικής συλλογής και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου, που λειτουργήσε με εξαιρετική επιτυχία στις ευρωεκλογές του 2009 στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, αποτελεί τη νέα καινοτομία που πραγματοποιεί η Singular Logic για το Υπουργείο Εσωτερικών και στις εθνικές εκλογές. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη λειτουργικότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των τεχνολογιών στις επικοινωνίες και την πληροφορική, με στόχο την ταχύτερη ενημέρωση του Υπουργείου για την εγγραφή των δικαστικών αντιπροσώπων, αλλά και τη γρηγορότερη συγκέντρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Η νέα, απλή στην εκτέλεση της διαδικασία, θα λειτουργήσει πιλωτικά σε διευρυμένη κλίμακα για όλη την επικράτεια, ενώ θα επαναληφθεί στο σύνολό της στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος της επιλεγμένης περιφέρειας θα παραλάβει μαζί με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό μια συσκευή που έχει προεγκατεστημένη την εξειδικευμένη εφαρμογή της Singular Logic, ένα έντυπο μυστικών κωδικών επικοινωνίας, καθώς και οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. Μόλις ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραλάβει τα υλικά αυτά, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, ενεργοποιεί τη συσκευή και ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής σε τρία βήματα. Πρώτα, εισάγει τον κωδικό εγγραφής που βρίσκεται στο έντυπο μυστικών κωδικών επικοινωνίας. Στη συνέχεια, τον αριθμό του εκλογικού τμήματος και επιλέγει «Ναι» στην τελική οθόνη επιβεβαίωσης. Ένα μήνυμα επιτυχούς εγγραφής ενημερώνει τον δικαστικό αντιπρόσωπο ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ταυτόχρονα ενημερώνεται το κέντρο δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και τη Singular Logic. Την ημέρα των εκλογών, μόλις ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων και μετά τη συμπλήρωση του τηλεγραφήματος, ο δικαστικός αντιπρόσωπος ανατρέχει στο έντυπο μυστικών κωδικών και αποκαλύπτει, παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής, τον κωδικό μετάδοσης. Αφού ενεργοποιήσει την ειδική εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που διαθέτει, εισάγει τον κωδικό μετάδοσης και τον αριθμό του εκλογικού τμήματος. Στη συνέχεια συμπληρώνει διαδοχικά τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, τον αριθμό των ψηφισάντων, τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, των άκυρων ψηφοδελτίων, τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και τον αριθμό των ψήφων για κάθε κόμμα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των ψήφων για κάθε κόμμα, επιλέγει «Ναι» στην τελική οθόνη επιβεβαίωσης και λαμβάνει το μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχή μετάδοση. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται εκείνη τη στιγμή μέσω κρυπτογραφημένου μηνύματος και του δικτύου της WIND στο κέντρο δεδομένου του Υπουργείου Εσωτερικών και της Singular Logic για την τελική καταμέτρηση των ψήφων και την έκδοση του εκλογικού αποτελέσματος.